Γεια σας, καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο Σαμπνότικα. Και εγώ μάζεψα αρκετά υλικά, όπως βλέπετε, και έχω βάλει και εδώ αρκετά υλικά. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο θέλω λίγο να χτίσω οτιδήποτε άλλο έχω ανακαλύψει ως τώρα, για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Πρέπει να βρω λίγο φαγητό, αλλά για να κυνηγήσω ψάρια θα περιμένω να ξημερώσει, μια και είναι νύχτα έξω, και να αδειάσει λίγο χώρος από εδώ. Άρα ας ξεκινήσω με ένα πολύ γρήγορο σεντουκάκι ακόμα, στο οποίο τι θα βάζουμε μέσα? Το έχουμε τιτάνιουμ και κόρτζ, έχουμε και κάτι άκυρα βέβαια. Ας πούμε θα πάρουμε αυτά, να αφήσουμε, όχι τέτοια, τα θέλω αυτά, να αφήσουμε λίγο τιτάνιο που έχουμε πολύ και θα δούμε πως θα το ονομάσουμε αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να φτιάξω είναι ένα medical kit fabricator, το οποίο θα μας δίνει με συνέχεια γιατρικά. Βέβαια είναι και πανάκριβο, 5x5, τιτάνιο και cords, αλλά δεν πειράζει, που μπορούμε να το βάλουμε τώρα αυτό. Δεν με αφήνει να το βάλω. Α, με αφήνει εδώ και εδώ. Ναι, αλλά εγώ θέλω να το βάλω εδώ. Τέλος πάντων, όπου θέλει αυτός. Να το βάλω. Όχι. Τέλος πάντων, αφού θέλει εδώ, θα το βάλουμε εδώ. Ορίστε. Σου κάναμε τη χάρη, παιχνίδι. Ο υπολογιστής μόλις μας ενημέρωσε ότι έχουμε προβληματάκι. Ας μεταφέρω εγώ προς το παρόν όλα αυτά εδώ μέσα. Και το χρυσό και το ασίμι και το αλάτι και το lead copper. Ωραία, πάμε λίγο να μαζέψουμε να φάμε μέσα στο σκοτάδι. Βασικά όχι, δεν έχω συνηθίσει να τρώω από το ενιδρίο μου. Για να δούμε τα ψαράκια μας. Πολλαπλασιαστήκανε λογικά. Ας μπω να κολυμπήσω μαζί τους, παίρνοντας το boomerang. Και άλλο ένα boomerang. Και να αφήσω τρία. Καλά είναι. Okay. Πάμε να το ψήσουμε στα laser. Παραγγελιά δύο boomerang. Πολύ εφευρετικό όνομα για ένα ψάρι που μοιάζει με boomerang. Ωραία. Θα κερδίσουμε λίγο χρόνο φαγητού προς το παρόν και να δω τι άλλο μπορώ να φτιάξω. Έφτιαξα το γιατρικό, έχω το fabricator. Αυτό δεν ξέρω αν όντως χρειάζεται. Bioreactor θα φτιάξουμε στα επόμενα επεισόδια λογικά. Με αυτό εδώ απλά το βάζεις μέσα φυτά, μανιτάρια και τέτοια και παράγει ηλεκτρισμό. Π.χ. τώρα είναι βράδυ και ο ηλεκτρισμός έχει κολλήσει στο 80%. Δεν ανεβαίνει μέχρι να ξημερώσει. Προς το παρόν δεν έχουμε θέμα τέτοιο, γι' αυτό το αφήνω για τα επόμενα επεισόδια. Θέλω να ανακαλύψω κάποια πραγματάκια ακόμα. Θα πάμε για καμία εξερεύνηση σιγά σιγά. Ξεκλείδωσα όσο ήταν εκτός κάμερας αυτό εδώ. Θα δείτε αργότερα τι κάνει, να μην τα εξηγώ τώρα και καθόμαστε. Άρα πρέπει να φτιάξω μπαταρία. Το Siglide μου έχει 9% μπαταρία και πρέπει σιγά σιγά να φτιάξουμε την μπαταρία μας καινούργιες. Θέλει copper ore και acid mushroom. Έχουμε copper ore. Τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε? Θα χρειαστούμε σίγουρα στολή για να αποφύγουμε το radiation. Να κάνω αυτό πρώτα. Όχι, ας πάμε πρώτα για την μπαταρία. Λοιπόν, για την μπαταρία είπαμε χρειαζόμαστε μανιτάρια. Ωραία, ξημερώνει κιόλας πάνω στην ώρα.
Νομίζω τα μανιτάρια είναι αυτά, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε. Ναι. Δώσε το 2, 3, 4, 5, 6 για πάντα μανιτάρια. Μετακίνησα και αυτά, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Να τα έχω κοντά στη βάση μου γιατί όλα τα ψάχνω. Και τι κάνουμε τώρα, μπαταρία. Μία, δύο μπαταρίες. Ωραία. Θα χρειαστούμε. Καταρχήν μου χάλασε το μαχαίρι, πρέπει να φτιάξω καινούριο. Και για τη στολή θέλουμε lead και fiber mesh, το οποίο δεν ξέρω που το βρίσκω. Οκ, okay, πάμε μία για να πάρουμε ξανά το knife. Silicon rubber θέλει. Άρα για το μαχαιράκι χρειαζόμαστε creep vine seed clusters. Εύκολο. Για πάμε στα φύκια, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε αυτά τα κίτρινα, τους σπόρους του. Στο μεταξύ, όπου βρίσκουμε πράγματα προς σκανάρισμα, εννοείται πως μας κάνει. Και τέτοια, χρειαζόμαστε κόπερ, όχι τιτάνιο. Τιτάνιο έχω μαζέψει πολύ. Όπα. Για από εδώ ρε βρωμιάρι. Θέλω το κόπερ, φύγε από εδώ. Μόλις ξημέρωσε, αλλά από ό,τι βλέπω έχει νύχτα. Πού είναι το κόπερ? Δεν πρέπει να είναι όντως νύχτα. Πρέπει να είναι έκλειψη. Ήθελα πάρα πολύ να το προλάβω, να σας το δείξω. Το παιχνίδι έχει έκλειψη. Είναι ένα ωραίο φαινόμενο. Γενικά έχει τεράστιο φεγγάρι αυτός ο πλανήτης και είναι... Να τώρα ξημέρωσε. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Όταν το πρωτοανακάλυψα δεν ήξερα τι είναι και ήταν... Ξαφνιάστηκα που έχουν βάλει έκλειψη στο παιχνίδι. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε. Είχα έρθει για να πάρω... με κυνηγάει πάλι αυτός, ότι πας. Να πάρω αυτούς τους σπόρους. Τώρα με κυνηγάνε βέβαια, αλλά... Ό,τι είναι θα το πάρω από εδώ γρήγορα. Ωραία, γέμισε και το inventory. Πάμε πίσω στη βάση να φτιάξουμε ένα μαχαίρι. Βάση μας είναι από εδώ. Είναι πολύ εύκολο να χαθείς στο Subnautica. Πρέπει να κοιτάς λίγο τα γύρω βράχια, γιατί είναι γενικά και στην κανονική ζωή, όταν χανόμαστε είναι καλό να κοιτάμε σημαντικά τοποθεσίες, οτιδήποτε είναι εύκολο να το παρατηρήσεις για να θυμάσαι να επιστρέφεις πίσω. Και ήρθα... Τι είχα πάρει, silicon rubber θέλω. Ωραία. Νομίζω δύο. Να φτιάξω άλλο ένα. Για να φτιάξουμε το μαχαιράκι. Επιτέλους έχουμε και μαχαίρι πάλι. Fiber mesh. Και lead. Ωραία. Power cell. Μάλλον χρειάζεται στα υποβρύχια, ίσως. Λοιπόν, ένα beacon θέλω να φτιάξουμε. Θα μας δίνει σήμα και το που είναι η βάση, για σε περίπτωση που όντως χαθούμε εν τέλει. Copper wire χρειαζόμαστε και νομίζω έχουμε. Έχουμε. Θα φτιάξουμε το copper wire και ένα beacon. Λοιπόν, για να δούμε πως λειτουργεί αυτό. Ας το βάλουμε στο 5 και να το αφήσουμε σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα. Πώς γίνεται?
Είναι για έξω. Ας το βάλουμε εδώ. Αχα. Και θα το ονομάσουμε base, βάση. Base. Αχα. Μπορώ να βάλω γενικά τέτοια παντού, όπου υπάρχουν σημαντικά σημεία του χάρτη που θέλω να πηγαίνω. Αυτό τώρα θα, όπου και αν είμαι, ας πούμε είμαι κρυμμένος εδώ, θα γράφει base. Μια χαρά. Ας πω και να πάρω οξυγόνο. Και τι θα να κάνω τώρα. Γενικά θέλω να φτιάξουμε και αυτό εδώ. Αλλά και τη στολή. Fiber mesh. Τι είναι το fiber mesh, από πού το παίρνω. Θα μας τρελάνει. Για να δοκιμάσω μήπως. Dehydration detected. Okay, φίλε μου. Common coral χρειάζομαι για να φτιάξω νερό και αλάτι. Αλάτι έχουμε εδώ. Τώρα ίσως δεν άδειασα τα πράγματα από πάνω μου. Πάμε να πάρουμε, να δοκιμάσω μήπως στα φύκια είναι το fiber mesh που τόσο πολύ ψάχνω. Για να δούμε. Δεξί κλικ στα φύκια. Creep vine sample. Α, fiber mesh unlocked. Έπρεπε να το κάνω μία φορά, ε. Μπορώ να κάνω άλλη μία. Ωραία. Το ξεκλειδώσω. Ορίστε, τώρα γυρνάω, λέει base εδώ πέρα. Όπα, να πάρω το oxygen. Πάρα που μας κυνηγάει ο stalker. Φύγε, φίλε μου. Θέλεις το κορμί μου. Να σε πάω στους κραχαρίες να κάνουμε μια μάχη. Πού είναι το άλλο, α, δύο εδώ, εντάξει. Λέω και εγώ το έχασα και πλωστώ τη βάση μου, να τρελαθούμε δηλαδή. Ναι. Θα φτιάξουμε διαφορετικό νερό αυτή τη φορά. Φτιάχνουμε αυτό εδώ το περίεργο μπουκαλάκι από αλάτι και κόραλ, κοράλια. Και μετά πάμε στο νερό και φτιάχνουμε disinfected water. Νερό απολυμασμένο, όπως λέγεται στα. Μπερδεύομαι τώρα. Εντάξει, μωρέ. Μια χαρά. Ας αφήσουμε κάποια πραγματάκια μέσα εδώ. Όπως τις μπαταρίες, ας πούμε. Μερικά από αυτά. Και να δούμε το fiber mesh που έχει πάει. Εδώ. Εδώ. Έλα, αφού λέει ξεκλείδωσε το fiber mesh. Να το. Ωραία, και χρειαζόμαστε άλλο ένα creep vine sample. Πάμε μια πάλι γρήγορη. Στα φύκια. Με το μαχαίρι στα φύκια κόβουμε, παίρνουμε λίγο φύκια μαζί μας και πάμε και φτιάχνουμε το fiber mesh, δηλαδή φασμάτινο. Για φέρε fiber mesh εδώ πέρα. Ωραία. Και λίγο αλάτι. Και πάλι πίσω στη βάση. Ας βάλουμε το μαχαίρι μέσα. Μήπως και κολυμπήσουμε πιο γρήγορα και στην πορεία να πάρουμε και τίποτα να τσιμπήσουμε. Όχι αυτό εδώ. Γιατί αυτό θα τσιμπήσει εμάς. Όπα. Το με τρόμαξε πάλι. Φίλε μου, μπαίνω στη βάση μου. Ελπίζω να μπορείς να μπεις.
Νομίζω δεν μπορεί να μπει. Νερό και φαγητό και fiber mesh. Και άλλο ένα νομίζω μπορώ να φτιάξω, όντως. Άρα χρειαζόμαστε lead. Δύο lead. Εδώ μέσα είναι τα lead. Δύο είχαμε έτσι κι αλλιώς. Ας βάλουμε μέσα τα χρειαστά πράγματα. Και έχουμε radiation suit. Άρα, όπως βλέπετε, έχω βάλει στολή, κράνος, γάντια και πλέον δεν μας επηρεάζει η ραδιενέργεια. Ένα ακόμα βήμα στο να μπορούμε να πηγαίνουμε παντού στο χάρτη. Ας φάμε κιόλας αυτά που μαγειρέψαμε. Ωραία, εδώ το ονομάζουμε διάφορα. Ωραία. Και τι άλλο? Τα βασικά τα χτίσαμε. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να πάμε να κυκλοφορήσουμε στο χάρτη. Μισό λεπτό να βάλουμε στο... αυτό εδώ. Ωραία. Και χρειαζόμαστε και τις μπαταρίες μαζί μας. Πέρα τις μπαταρίες. Πρέπει να καλύψουμε στο χάρτη με fragments από το Seamoth, γενικότερα να σκανάρουμε δηλαδή αυτά τα που είναι σαν χρηματοκιβώτια, ώστε να ξεκλειδώσουμε κάποια βασικά πραγματάκια. Και κάτι μου λέει πως πρέπει να το κάνω τώρα αυτό. Πάμε μία προς τα κάτω. Α, γενικά να ξέρετε ότι αυτά εδώ βγάζουν αυτές εδώ τις σταγόνες και στην ουσία ανεβαίνει το οξυγόνο. Όπα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τελείωσε μπαταρία από το τέτοιο. Με κυνηγάει κάτι, όχι. Να αλλάξω η μπαταρία. Ωραία. Ας ψάξουμε λίγο το άγνωστο. Άλλωστε λίγο εξερεύνηση στο Subnautica κάνει καλό. Όποπο. Αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά είναι η φάλαινα του Subnautica. Θα πάμε λίγο κοντά άμα είναι να πάρουμε μια ματιά. Να βάλουμε μέσα αυτό. Η φάλαινα του Subnautica είναι τελείως άκακη. Νομίζω δηλαδή, ποτέ δεν με έχει πειράξει. Και το μέγεθός της κυμαίνεται. Ας τη σκανάρουμε κιόλας αφού είμαστε εδώ κοντά. Μπορεί να βρείτε και μεγαλύτερη φάλαινα, reef back όπως το λέει εδώ πέρα. Μπορούμε να το φάμε άραγε. Άμα μπορούσαμε να το φάμε αυτό, δεν θα ξαναπεινούσαμε ποτέ. Γενικά δεν βλέπω πουθενά. Να ένα. Τέτοια ψάχνουμε. Αυτά εδώ. Modification Station Fragment. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπάρει. Όχι. Α, ωραία. Ξεκλειδώσουμε αρκετά πράγματα. Και κάνει μουσικές το παιχνίδι. Αλλά εγώ αυτό που ψάχνω είναι κυρίως... Κάτσε να ξαναπάμε προς τη βάση γιατί απομακρύνουμε πολύ και νυχτώνει τώρα και δεν μας βλέπω καλά. Κυρίως αυτό που θέλω να ξεκλειδώσω είναι το υποβρύχιο. Ξεκλειδώνοντας το υποβρύχιο θα μπορούμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα παντού ή έστω το εξάρτημα που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε είναι αυτό που ξαναγεμίζει τις μπαταρίες σου. Γιατί από ό,τι βλέπετε αυτό και η μπαταρία σαν τρελό. Είναι 44%. Τώρα την αλλάξαμε. Μια βόλτα κάναμε.
Γενικά θα ρίξω και ένα ψηματάκι μόνος μου για να μην με βλέπετε να ψάχνω τα χρηματοκιβώτια, να ξεκλειδώσω κάποια πράγματα για να τα χτίζω και να τα βλέπετε. Τώρα δεν ξέρω τι ξεκλειδώσαμε ακριβώς. Σίγουρα αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Ναι, rebreather. Το rebreather βοηθάει στο να μπορούμε να βουτήξουμε πιο βαθιά. Όσο πιο μέσα βουτάμε στη θάλασσα, γενικά χάνουμε πιο γρήγορα το οξυγόνο μας. Κάτι σαν την πίεση της θάλασσας. Ωραία. Θα αφήσω το επεισόδιο εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε και συνεχίζουμε με περισσότερο Subnautica στα επόμενα επεισόδια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.